Νομίζω ότι τέτοιες φορές και τέτοιες στιγμές ανοίγει ο ουρανός. Υπάρχουν δεκάδες διηγήσεις στο Άγιον Όρος, αλλά και σε άλλα μοναστήρια, όπου λέει όταν λειτουργούσανε οι ιερείς, έβλεπαν τον ουρανό να ανοίγει και τους αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν μέχρι το θυσιαστήριο, μέχρι την Αγία Τράπεζα. Και πολλές φορές έλεγε ο Γέρο Παΐσιος για τον γέροντά του, τον Παπατήχωνα, τον πνευματικό του. Τον έβλεπα, λέει, να έχει το Άγιο Ποτήριο και να μην πατάει στο χώμα. Πετάει. Και όταν το είπαμε και προχθές στην Αγρυπνία του Πάσχα, στην απόδοση την Τρίτη βράδυ, ότι όταν λειτουργούσε την τελευταία του λειτουργία ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης, και αυτός από τους καινούργιους Αγίους, έλεγε συνέχεια σε όλη την ακολουθία, «Αχ, μωρέ, πόσα είναι σήμερα εδώ τα αγγελάκια! Τι γίνεται εδώ μέσα σήμερα!» Εμείς, από Θεία Ευλογία δεν τα βλέπουμε, αλλά την ευλογία την παίρνουμε όμως. Κάθε ακολουθία και κυρίως κάθε Θεία Λειτουργία ενώνει τον ουρανό με τη γη. Ενώνει τον ουρανό με τη γη. Και ο ίδιος ο Χριστός παρίσταται ολόκληρος, αλλά και κομματιασμένος κομματάκια πάνω στην Αγία Τράπεζα την ώρα που κλείνουμε την πύλη για να προσφέρουμε μετά τη Θεία Κοινωνία σε όλους. Το μεγαλείο όμως ποιο είναι? Ο μελιζόμενος λέει και μηδέποτε διαιρούμενος. Δεν γίνεται κομμάτια ο Χριστός. Όσα κομματάκια κι αν σπάσει η Θεία Κοινωνία, είναι ολόκληρος ο Χριστός. Τον ολόκληρο Χριστό κοινωνάται κάθε φορά που βγάζει ο Παπάς το Άγιο Ποτήριο. Τον ολόκληρο Χριστό. Για φανταστείτε τι δώρο μας έδωσε να μπορούμε να παίρνουμε μέσα μας το Χριστό, μέσα μας, τον ολόκληρο Χριστό, που εκείνη την ώρα ο Χριστός έχει στην αγκαλιά Του ολόκληρη την Εκκλησία, τους ζωντανούς εμάς και τους αποθαμένους. Γιατί είναι συνάντηση η Θεία Κοινωνία των πάντων στην αγκαλιά του Χριστού, στο αίμα του Χριστού μέσα συναντιόμαστε όλοι μαζί. Και μέσα εκεί είναι και όλοι οι Άγιοι και κυρίως εμείς μνημονεύουμε οι ιερείς και τους παλιούς Αγίους όλους, αλλά και όλους τους νέους Αγίους. Τι μεγαλεία είναι αυτά, τι θησαυρή είναι αυτή, τι δώρα είναι αυτά. Αλλά έχει ένα αλλά όλο αυτό. Για να έρθει ο Χριστός μέσα μας και να κατοικήσει, πρέπει να το ανοίξουμε την πόρτα. Ιδού έστικα επί την θύρα και κρού
Κάθομαι, λέει, έξω από την πόρτα της ψυχής σου και χτυπάω. Ποιος, μωρέ, χτυπάει? Ο Χριστός. Και εμείς βλέπουμε τηλεόραση. Τόσο απλά. Βλέπουμε τηλεόραση. Ας τον περιμένει, ας φύγει. Τι να τον κάνουμε τώρα το Χριστό? Ας τον να φύγει. Εάν της μου ανοίξει, λέει, αν μου ανοίξει, εισελευσόμεθα εις Αυτόν. Μόνος Του, όχι. Ποιοι θα μπουν? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Θα μπούμε, λέει, μέσα και μονήν παραυτοποιήσουμε, θα κάνουμε μοναστήρι. Δηλαδή τόπο κατοικίας, τι, μόνιμο. Μόνιμο τόπο θα κάνει η Αγία Τριάδα. Μια φορά αξιώθηκε κάποιος να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα, ολοζώντανη, αλλά στο πρόσωπο τριών αγγέλων. Γιατί το Θεό, τον Πατέρα, δεν μπορεί να τον δει κανένας. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και ζήσετε. Δεν θα ζήσει. Και όταν ο Χριστός μας έκανε εμφανή την δόξα Του, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα του ναού μας, ο ναός μας είναι μεταμόρφωση. Έκανε εμφανή την δόξα Του. Έπεσαν κάτω, λέει, και έκρυψαν το πρόσωπό τους και τα μάτια τους οι τρεις μαθητές. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Γιατί δεν μπορούσαν να αντικρίσουν τη λάμψη, το φως, τον Θεό, τις ενέργειες του Θεού. Πότε όμως ο άνθρωπος μπορεί να ψηλαφίσει τις άκτιστες ενέργειες του Θεού? Όταν αφήσει μέσα του να μπει ο φωτισμός του. Οι Άγιοι, γιατί οι Άγιοι έχουν αποκτήσει έκτακτες δυνατότητες που δεν τις έχουμε εμείς? Γιατί πρόσφεραν την καρδιά τους στο Θεό με αγάπη, με υπομονή και με ταπείνωση. Τα πρόσφερα, τα έδωσαν. Πάρ' τα, Χριστέ μου, δικά σου είναι. Και ο Χριστός τους ανταπέδωσε θαυμαστά πράγματα να μπορούν να κάνουν στους ανθρώπους. Όχι για τους εαυτούς τους. Αν ζυγώνατε, όσοι ζυγώσατε, όσοι ζυγώσαμε τον καιρό Παΐσιο, θα βλέπαμε πόση ταπείνωση είχε να μην επιτρέπει στον εαυτό του να νιώσει ούτε τόσο ότι έχει κάτι παραπάνω από εμάς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί προϋπόθεση για να μένει ο Χριστός μέσα μας είναι η ταπείνωση, ότι δεν είμαι τίποτα. Ούτε τίποτα κοινός. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος φώναζε και έλεγε: εγώ είμαι ο έσχατος των ανθρώπων. Ο τελευταίος, λέει, από τους ανθρώπους είμαι. Είμαι ο τελευταίος από τους ανθρώπους. Ποιος το έλεγε αυτό? Αυτός που η Εκκλησία μας τον θέλει να είναι μετά τον Χριστό ως κήρυγμα, ως διάδοση του Ευαγγελίου. Και αυτός ένιωθε τελευταίος. Ας μπούμε, λοιπόν, και ας αφήσουμε την ψυχή μας να νιώσει ταπείνωση.
ας αφήσουμε και ας παλέψουμε να φτάσουμε την υπομονή, να πάρουμε από το Θεό χάρη για να μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά. Και λένε οι πατέρες ότι ο δρόμος της αγιότητας είναι κάθαρση, καθαρίζει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια του πνευματικού του και του αγώνα που θα κάνει με τον πνευματικό του, καθαρίζει τον εαυτό του, καθαρίζει τις σκέψεις του, καθαρίζει τον λογισμό του, καθαρίζει τις επιθυμίες του, καθαρίζει την καρδιά του. Και μετά λέει, έρχεται η Θεία Φώτιση, ο φωτισμός. Έρχεται ο φωτισμός. Και μετά το φωτισμό, εκεί, μόνο δώρο του Θεού είναι το τρίτο σκαλοπάτι. Στα προηγούμενα παλεύουμε κι εμείς. Το τρίτο είναι δώρο. Θέωση. Τι είναι η θέωση? Να γεμίσεις χάρη του Θεού και να φτάσεις εκεί που είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Μα, παπά μου, άκτιστα πράγματα μπορούμε εμείς να φτάσουμε, αφού εμείς είμαστε κτιστοί, είμαστε χώμα. Ναι, λοιπόν, αυτό το χώμα μπορεί να φτάσει εκεί, γιατί? Γιατί το προσέλαβε ο Χριστός και το θέωσε. Ό,τι προσέλαβε, αυτό και έσωσε, λένε οι πατέρες. Αυτό που πήρε και το έκανε δικό του και έντισε, το ένωσε με τη θεότητα, γι' αυτό και είναι Θεός και άνθρωπος ο Χριστός. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και αυτήν την τελειότητα μπορεί να μας τη χαρίσει και σε εμάς. Ή όχι. Δεν φτάνουμε τελείως στο τέλος. Αλλά κάτι παίρνουμε από όλα αυτά. Αυτό πήραν και οι Άγιοι. Ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης που τον γιορτάσαμε πριν τη Δευτέρα. Αυτός ο Άγιος ή την Τρίτη νομίζω ήταν. Αυτός ο Άγιος αγίασε γιατί έλειωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία των άλλων. Το ίδιο έκανε και ο Κυροπαΐσιος. Έλειωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία των συνανθρώπων. Άλλοι Άγιοι με την ησυχία, την απόλυτη. Άλλοι Άγιοι με την προσευχή την πολύ. Άλλοι Άγιοι με το μαρτύριο του αίματος. Άλλοι Άγιοι με το μαρτύριο της συνειδήσεως. Κάτι κάνανε και πήραν δώρο την αγιοσύνη τους. Δηλαδή, τη θέωσή τους. Δηλαδή, το να πλησιάσουν τον Θεό και να πάρουν χάρη, 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 μέχρι να μπορούν να κάνουν το ένα θαύμα μετά το άλλο. Και βλέπετε ότι αυτοί οι Άγιοι μας αφήσαν και Άγια Λείψανα. Και τα Άγια Λείψανα τους έχουν χάρη. Όχι το κόκαλο. Όχι το χώμα τους. Αλλά η χάρη που έρχεται σε αυτούς δώσανε τα πάντα στο Χριστό και τους χάρισε τη φώτιση και τη θέωση. Γι' αυτό τα Άγια Λείψανα, γι' αυτό οι εικόνες, γι' αυτό τα μυστήρια. Αλλά πάνω απ' όλα όμως, όχι, το μέγιστο των μυστηρίων, η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό σας λέω, σας λέω, σας λέω, σας παρακαλάω, σας παρακαλάω, σας παρακαλάω, σας οικετεύω, σας οικετεύω, σας οικετεύω, να κοινωνάτε συχνά.
να κοινωνάτε συχνά, να κοινωνάμε συχνά. Είναι ο Χριστός και είναι και όλοι οι αδελφοί μας ζωντανοί και αποθαμένοι. Να έχουμε λοιπόν στο τέλος, θέλω να δώσω ένα στυλό και εικονίτσες για τα παιδάκια σας που δίνουν εξετάσεις. Πρώτα απ' όλα για τον ευθυμάρχο μας, που ήρθε από μέσα από τα δάση, ήρθε και πώς θα φύγει, δεν ξέρω. Με τα πόδια. Όχι, με τα πόδια. Λοιπόν, τον ευθυμάρχο που δίνει εξετάσεις και όποιο άλλο παιδάκι δίνει εξετάσεις, θα σας δώσω και να σας χρήσω και με το λαδάκι που είναι από τόσους Αγίους και τόσες Παναγίες από εκεί που πάω προς κινήματα. Και θα τα έχω συνέχεια εδώ και έχω και το σταυρό του Γεροπαΐσιου που έδινε το εικονάκι για να σας σταυρώσω. Άντε μωρέ, μη μας κιωτεύει ο διάβολος ότι είναι δύσκολα αυτά που είπε ο παπάς. Πανεύκολα είναι. Δοθείτε στο Χριστό